Κατασκήνωση, ανάπαυση. Κατασκήνωση, πρόσοχη. Κατασκήνωση, ανάπαυση. Κύριε Αρχηγέ. Για να ακούσω, κατασκήνωση. Προς υποστολή σημαίας, προσοχή. Σε μαρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε μαρίζω από την άψη που με διάμετρα τη γη. Απ' τα κόκαλα βαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγκριωμένη χέρο χέρι ελευθερία. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας και θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στη δική σας μεγάλη οικογένεια. Καθώς επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε που βρίσκεται μαζί μας ο πατέρας Σιμεών, υπεύθυνος της κατασκευής γραμμής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τζανάκο, πρωτοψάλτη του πολιτικού ναού. Ευχαριστούμε να σας παρουσιάσουμε τις ομάδες κατασκήνωσης. Αυτά θα ήθελα να σας πω πως το μουσικό κομμάτι και τον ύμνο της κατασκήνωσης θα έχουμε για έκπληξη την γιορτή, την τελετή νύχτα. Πρώτη ομάδα, η πιστή, με ομαδάρχη τον Κωστή Καργύρη και βοηθό ομαδάρχη, ο Μάιο Μαγιαντάτο. Δεύτερη ομάδα, η υπομονετική, με ομαδάρχη τον Νικολόπουλο Παναγιώτη και βοηθό ομαδάρχη τον Κουζούρη τον Παναγιώτη. Τρίτη ομάδα, η ελεύθερη, με ομαδάρχη τον Παχαβιώτο τον Πέτρο και βοηθό ομαδάρχη τον Θανάση τον Παπαδόπουλο. Τέταρτη ομάδα, η Πάπου, με ομαδάκι τον Δημιγιάννη τον Πόντι και βοηθό ομαδάκι τον Δημήτρη τον Στρέκα. Πέμπτη ομάδα, η ταπεινή, με ομαδάρχη τον Βασίλειο Καραμπάτο και βοηθό ομαδάρχη τον Νίκο του Φαρβέτα. Εσύ, υπάρχει στο χρυσό, προσπαθούμε υπομονετικά να του μοιάσουμε, να καταφέρουμε κι εμείς οι ταπεινοί, να γίνουμε νεήμονες και δίκαιοι. Είτε είμαστε ελεύθεροι, είτε όχι, να μάθουμε να αγαπάμε. Οχτώ οι ομάδες μας και φέτος, οχτώ οι αρετές που κυνηγάμε. Τα πίνει! Έτσι η ομάδα είναι η μας. Με ομαδάρχη τον Γιώργο τον Αλατσά και βοηθό ομαδάρχη τον Δημήτρη τον Κωνσταντινόπουλο. Thank you.
έβδομη ομάδα, η δίκαιη, με ομαδάρχη τον Γιάννη τον Τσιπέρο και βοηθό ομαδάρχη τον Γιάννη τον Λέσσα. Τη δικαιοσύνη του Θεού ακράδαντα τηρούμε, το άδικο το καταπίνουμε, γι' αυτό θα τα μυθούμε. Δίκαιοι! Γεώμη ομάδα, οι αγαπώτες. Με ομαδάρχη τον Σταύρο τον Βλαχάκη και βοηθό ομαδάρχη τον Άγιο τον Βέρδο. Έλεγα προηγουμένως στα στελέχη ότι κάποτε μία ομάδα μαθητών του Λυκείου πήγε στον Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης να τον καλέσει σε μία εκδήλωση. Ρωτάει ο Δεσπότης, παιδιά τι εκδήλωση είναι αυτή για να ξέρω να ετοιμαστώ και εγώ να μιλήσω. Και του λένε τα παιδιά, δεν σας καλούμε να έρθετε να μιλήσετε, σας καλούμε να έρθετε να μας ακούσετε. Αυτό με είχε συγκινήσει πάντοτε από τότε που το άκουσα και ευκαίρος ακαίρος μου δίνεται η ευκαιρία να το πω, κυρίως για να διδάξω τον εαυτό μου να έχει διάθεση και αυτιά για να ακούει τους άλλους. Παιδιά, δεν σας κολακεύω, αλλά εσείς οι νέοι άνθρωποι έχετε πιο ευαίσθητες κεραίες και συλλαμβάνεται ευκολότερα τα μηνύματα των καιρών από ό,τι έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Γι' αυτό χάνουμε πολλά εμείς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία όταν δεν ακούμε εσάς τους μικρότερους στην ηλικία. Έχετε κι εσείς ωραία πράγματα στο μυαλό σας. Έχετε ακόμη πιο ωραία πράγματα στην καρδιά σας. Είναι πανάρετη η ζωή σας, εκτός των ανθρωπίνων αδυναμιών από τις οποίες δεν είναι απειλαγμένος κανένας. Επομένως, η αναστροφή των μεγάλων μαζί σας είναι πολλαπλώς ωφέλιμη. Είναι ωφέλιμη πρώτα για τους μεγάλους, αλλά και ύστερα και για σας, διότι όσο να ξέρετε υπάρχει ένα πλήθος που δεν γνωρίζετε. Ένα σοφός έλεγε, ήλια ξέρεις, μύρια ρώτα. Και ο Νεύτων, που είναι εκπρόσωπος των τοπικών επιστημών, έλεγε, αυτά που ξέρω μπροστά σε εκείνα που δεν ξέρω, είναι μια σταγόνα σε έναν απέραντο ωκεανό. Παραδείγματος χάρη. Βουτήξτε το δαχτυλό σας μέσα στη θάλασσα. Σηκώστε το. Σχηματίζετε μια σταγόνα νερού. Και αυτά είναι τα γνωστά. Και η θάλασσα που είναι μπροστά σας είναι τα άγνωστα. Και αυτό πρέπει να το ξέρετε, να το έχετε συνειδητοποιήσει, για να μην γίνετε εγωιστές. Διότι μερικά παιδιά, όταν φύγουν από το Λύκειο και επιτύχουν στο Πανεπιστήμιο, τον πρώτο χρόνο κιόλας, αρχίζουν να τα βάζουν με το Θεό, να τα βάζουν με τις ορθόδοξες παραδόσεις, να τα βάζουν με τους γονείς τους και να διαλύουν κάθε δυνατό θεσμό που υπήρχε προηγουμένως και τους φύλαγε σε τελευταία ανάλυση. Γιατί? Γιατί έμαθαν λίγα γράμματα περισσότερο από τους άλλους. Αλλά τι είναι, παιδιά μου, τα γράμματα του πρώτου έτους του Πανεπιστημίου της σχολής σας? Τίποτε μπροστά σε εκείνα που πρέπει να μάθετε ή μπροστά σε εκείνα που είναι άγνωστα μέχρι την ώρα εκείνη. Γι' αυτό με πνεύμα ταπεινοφροσύνης και από τις δύο μεριές, όταν συναντώμεθα, ο ένας πρέπει να ακούει τον άλλον. Με παρακάλεσε ο υπαρχηγός να πω δύο λόγια. Μα είπα στην εκκλησία. Είπα και μέχρι τώρα, από τη στιγμή που άρχισα. Άρα δεν χρειάζεται περισσότερα. Βέβαια, τώρα σας βλέπω να έχετε μία απορία και να με κοιτάζετε και να λέτε, μα γιατί, δεν μας λέτε κάτι. Τι όμως να σας πω, ή καλύτερα, τι να σας πρωτοπώ. Εάν πρέπει να σας πω αυτά που θέλω, θα πρέπει να μείνουμε μέχρι το πρωί εδώ πέρα. Είστε διατεθειμένοι? Αλήθεια λέτε? Εάν δεν είχα λειτουργία το πρωί στο Λογκανίκο, θα καθόμουν για να βεβαιωθώ αν αυτό το ναι είναι πραγματικό. Αυτές οι ατμόσφαιρες ή ο χρόνος, έτσι, του φαγητού, του εκκλησιάσματος
ή των άλλων εκδηλώσεων ζυγίζουν αιωνιότητα. Δεν εξαλείφονται με τίποτα. Θα φτάσετε κάποτε στην ηλικία τη δική μου και αυτές οι στιγμές τώρα της αδελφοσύνης, της κοινής τραπέζης, θα είναι αναμνήσεις ανεξίτητες. Βλέπω μερικά παιδιά από τότε που ξεκίνησε η κατασκήνωση, εδώ δηλαδή και 35 περίπου χρόνια, γιατί είχε αρχίσει και επί της εποχής του προκατόχου μου, αλλά στη Μονή των Αγίων Αναργύρων. Και βλέπω μεγάλους ανθρώπους, οικογενειάρχες, και μου αναφέρονται στην ταπεινή κατασκήνωση σε εκείνο το μέρος, γιατί ήταν μόνο της 15, 20, 25 παιδιά το πολύ, διότι δεν μπορούσαν τα κελιά της Μονής. Δεν ήταν όπως εδώ μονίμως παλάμους, αλλά μέσα στα κελιά της Μονής. Και μάλιστα με μικρές πόρτες, με μικρά παράθυρα και ανθυγινά, μπορεί να πω, ήταν τα κελιά αυτά για τα παιδιά. Όμως με πρωτόγωνα μέσα γινότανε και τότε κατασκηνώσεις. Και τους βλέπετε σήμερα οικογενειάρχες, 40, 50 και ενθυμούνται στιγμιότυπα από την ζωή της κατασκηνώσεως. Συνήθιζα εδώ στην τραπεζαρία που ήμουν μαζί σας, στο τέλος να επαινώ και να συγχαίρω τον αρχηγό, τον υπαρχηγό, τα στελέχη και τους εργαζομένους στην κουζίνα και αυτούς οι οποίοι σας εφοδιάζουν κάθε μέρα με φρέσκα και καλά φαγητά. Δεν το έκανα απόψε και δεν θα το κάνω και στη συνέχεια, γιατί σκέπτομαι να είμαι στην λήξη της κατασκηνωτικής περίοδου. Μέχρι τώρα δεν ήρθα καθόλου στην λήξη, ούτε της πρώτης ούτε της δεύτερης. Σκέπτομαι τώρα να είμαι σε εσάς και επιφυλάσσουμε την ημέρα εκείνη να πω τα δέοντα. Από τώρα όμως ευχαριστώ και επαινώ και ευγνωμονώ τον Ευάγγελο Θεοδόρο, τον Αρχηγό. Τον Γατσούλη, τον Υπαρχηγό. Και ένα-ένα τα στελέχη για τα οποία ο αρχηγός προηγουμένως εδώ μου έδωσε πλήρη αναφορά και μου έκανε πλήρη την περιγραφή. Μπράβο, παιδιά. Εγώ λέω ότι με τέτοια παιδιά, σαν τα στελέχη και σαν και εσάς τα κατασκηνωτόπουλα, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ξέρετε ότι οι εκλεκτοί είναι σε όλες τις εποχές λίγοι. Το είπε ο Χριστός και κανένας δεν μπορεί να τον διαψεύσει. Πολλοί οι κλητοί, πολλοί οι εκλεκτοί. Όταν έχουμε να πάρουμε, όταν έχουμε 100 κιλά κρέας, δεν παίρνουμε 100 κιλά αλάτι να το αλατίσουμε, παίρνουμε ένα κιλό αλάτι. Και αυτή είναι η αναλογία των πολλών και των εκλεκτών. Γι' αυτό οι εκλεκτοί είναι λίγοι, αλλά αξίζουν πολλά. Να ευχαριστήσω και να επενέσω και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για μια φορά ακόμη στις μαγείρισσες. Μέσα στις μαγείρισσες. Στον κύριο Στράτη που είναι μια ομάδα, μια οικογένεια που φροντίζουν εσάς όπως φροντίζει η μάνα, η καλή, η ιστορική, το παιδί της. Θέλω να επενέσω τον πατέρα Σιμεών. Έχει οικογενειακές υποχρεώσεις και έχει και πολλές υποχρεώσεις στο γραφείο της Μητροπόλεως εφόσον είναι Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος. Παρά τα αυτά, φροντίζει, αν είναι δυνατόν, μια φορά την ημέρα, μερικές φορές και δύο φορές την ημέρα, να βρίσκεται κοντά σας. Αυτό το πνεύμα της θυσίας δεν βρίσκεται. Άφησα τελευταίο και θα το αποδείξετε εσείς αυτόν τον οποίο θεωρώ ότι είναι η ψυχή σας και αυτός είναι ο πατήρ Θεόδωρος. Σας ευχαριστώ που δεν με διαψεύσατε. Μπράβο. Ο υπαρχηγός
και ευχαρίστησε εμένα και τον κύριο Τσαλάβο, ο οποίος είναι ο πρωτοψάλτης του Μετροπολιτικού Ναού, και εγώ τον ευχαριστώ που ήρθε απόψε και ήταν τόσο όμορφος ο Ισπερινός και με τη συμμετοχή του. Αλλά ευχαριστώ, είπε ο κύριος Κατσούλης, ότι και οι διάκονοι. Έπρεπε να πει στο παιδί μου, οι διάκονοι μεν σήμερα, αλλά η τέως αρχηγή, η περσινή και η προπέρσινη. Να ευχαριστήσω και να επενέσω τον γιατρό μας. Εύχομαι σε εσάς υγεία ατσαλένια, ούτως ώστε να μην τον χρειαστούμε ούτε για μία ασπιρή. Με συγχωρείτε, άλλωστε και η χαρά είναι δική σας αυτή. Και εγώ θέλω να υπογραμμίσω και την παρουσία ενός νέου απόψε ανάμεσά μας. Και ο νέος αυτός είναι ο Γιώργος Ζαγοριανός. Παλαιό κατασκηνοτόπουλο και παλαιός κομμαδάρχης. Είναι ένας λαμπρός νέος, τώρα βέβαια τον έχει πάρει ο πανσεραϊκός. Είναι, όπως ξέρετε, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και δουλεύει και πάνω στις έδρες. Εμείς πάντοτε τον φέρνουμε στη μνήμη μας παρόντα. Και απόψε, τότε για λίγες μέρες ήρθε να δει τους δικούς του. Κι όμως αισθάνθηκε την ανάγκη να περάσει από την κατασκήνωση, να θυμηθεί τα παλιά και να αναπνεύσει αυτόν τον ωραίο αέρα που τον αναπνέετε εσείς χωρίς τσιγκουνιά. Εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και τον επαίρνω. Να ζήσει, παιδί μου, και καλή συνέχεια.